Γεια σας φίλοι μου. Έχει γίνει καθιέρωση, δεν ξέρω, λόγω καιρού. Πάλι σήμερα θα πάμε να πιάσουμε κεφαλόποδα, σουπιά, καλαμάρι, χταπόδι, ό,τι μας κάτσει. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Ιούλιος θα αφήσει την αγαπημένη του καλαμαριέρα την επισκευασμένη πίσω, γιατί έχει αποδείξει ότι πιάνει καλαμάρια και θα δοκιμάσει την αδερφούλα της, τη γιαμασίτα τη θερμική, έτσι, αυτή που υπόσχεται ότι με το πτερυγιάκι που έχει πίσω εδώ, καινούριες που ήρθανε, και με το αεροδυναμικό βαρύδι και με το θερμικό πανί, ότι δίνει διαφορά μόλις τη φέξει με το φως 1-1,5 βαθμό πάνω από θερμοκρασία του νερού, και έτσι την κάνει πιο ευδιάκριτη στα μάτια των καλαμαριών και φθορίζει κιόλας. Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ θα παίξω όλα τα λεφτά σε αυτές τις δύο καλαμαριέρες. Η μία είναι της Alligator, γιατί κάπου διάβασα σε μια επιστημονική έρευνα ότι το γαλάζιο μάτι προκαλεί τα καλαμάρια, και ο χρωματισμός ο ροζ χρυσός και η γραμμή αυτή εδώ δίνει μεγαλύτερη επιτυχία. Θα το δούμε στην πράξη. Και επειδή θέλω να δοκιμάσω κι άλλο, είπα να δοκιμάσω και αυτή την που δεν έχει πανί, τη χρωματιστή, όπως σας έλεγα, έτσι. Μια καλαμαριέρα τεσάρα. Η μία είναι τριάρα και η άλλη είναι τεσάρα. Θα δείξει. Λοιπόν, της εταιρείας Nakajima. Αυτή εδώ. Φτηνές λύσεις, 2,5 και 4,60 έναντι 20 ευρώ. Για να δούμε τα καλάμια που πέφτουν στη μάχη. Παράλληλα θα βάλουμε και δύο καυτερά. Το ένα είναι της εταιρείας Suno με κόκκινο φόσφορο πίσω, και το άλλο είναι της Olympus με πράσινη χαντρούλα φωσφοριζέ. Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς την προηγούμενη φορά ήταν αόρατα τελείως. Στη μάχη θα παίξουν το καλάμι μου, το 270, το Shadow Strike. Άλα ρε, έλα. Από τη μεριά μου, Shadow Strike, το καλάμι με το μοτεράκι, έτσι σας το έχω ξαναδείξει, το Daiwa. Μπροστά παραμαλάκι αόρατο, θα πεις αόρατο ρε Μιχάλη με στη νύχτα. Εντάξει μωρέ, αφού είναι πάνω από το spinning, τι να κάνουμε. 0,25 και στριφτοπαραμάνα της owner, νούμερο 18. Και από τη μεριά του κυρίου Ιούλιου θα παίξει το, όπως το είπε, σύστημα που νικάει, δεν χαλάει, το Black Master της The Cormoran, συνεργασία Cormoran Daiwa, και το Alteza, το 3.500, έτσι ναι, το 2.500. Λοιπόν, και αυτό γιατί το Alteza 3.500 επωλήθη. Αυτά τα 3.500 και τα 2.500 έχουν σφαίρα, δεν ξέρω, πρέπει να είναι πολύ καλά μοτέρια. Μια χαρά. Λοιπόν, σε αυτό νηματάκι Suffix 0.14, πετονιά από μέσα 0.30, steel power για να έρθει κοντά. Έχει παίξει πολύ αυτό το νηματάκι, άσχημα. Το δικό μου το νηματάκι, σας το έχω ξαναπεί, το 0.14, το τετράκλωνο της Daiwa. Και ο μαθητής με το γνωστό του καλάμι, έτσι. Τα καλάμια θα χρησιμοποιήσουμε για τα καυτερά, είναι καλαμάκια 2,70 και 3 μέτρα. Εδώ είναι ο μηχανισμός του πελάτη που θα μπει για δοκιμή, να σιγουρευτούμε ότι δουλεύει καλά πριν παραδοθεί. Έτσι, αυτός που ήταν κολλημένος με τα φρένα, έτσι, τώρα έχει γίνει λουκούμι, μια χαρά δουλεύει. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω από ό,τι έχω δει. Βέβαια η πράξη θα μας επιβεβαιώσει. Αυτά είχα να πω. Το δόλωμά μας είναι σαρδελίτσα και μικρός σαμπανιός. Μακάρι να πιάσουν και αυτά, γιατί την προηγούμενη φορά στη μοιρασιά ήμουνα άτυχος. Δεν έλαβον
μερδικό γιατί είχα πάρει την προηγούμενη φορά. Και εφόσον τα έπιαξε και τα δύο ο Ιούλιος, τα μοίρασε όπως ήθελε. Όχι, δεν έχω παράπονο, μια χαρά περνάμε. Απλώς εύχομαι αυτή η εξόρμηση να μου δώσει και εμένα κάτι να μασουλήσω. Γελάει ο μαθητής γιατί έχει ακόμα τη σουπιά στα δόντια. Με τον γλυφίδα έτσι μου κάνει. Λοιπόν, καλά να περνάμε. Θα σου πω τίποτα. Κανένα σου κόψει το καλάμι τώρα. Λοιπόν, είδατε τι μου κάνει. Καλά να περνάμε όλοι, έτσι. Μην αφήνετε ευκαιρία. Τώρα μετά από το ψηλόβροχο αυτό που πέσε και με αυτόν τον αέρα το δυτικό, λογικά θα πρέπει να τρώνε σαν τρελά. Το πρόβλημά μας είναι μόνο με τις ώρες. Ότι εμείς θα πάμε εκεί πάλι 9 η ώρα. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Ενώ θα μπορούσαμε να πάμε από τις 5 η ώρα και να έχουμε πολύ περισσότερα θυράματα. Μακάρι έστω και ένα κομμάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ με βλέπετε. Καλές θάλασσες σε όλους. Γεια σας.